Θα λέγαμε ότι ακόμα ένας προϋπολογισμός για την περιφέρεια της Αττικής αποτελεί εγγύηση για την ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου του λαού της Αττικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Δυτική Αττική. Δυστυχώς, φαίνεται ότι τα πράγματα για τους κατοίκους αυτής της περιοχής, ενός από τους πιο πολυδιαφημισμένους εμπορευματικούς και ενεργειακούς κόμβους της Ευρώπης, δεν πάει πολύ καιρός που παραχωρήθηκαν τα ναυπηγεία της Ελευσίνας στην Αμερικάνικη Όνεξ με τον νόμο που ψήφισαν μαζί Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι καθόλου ευίωνα. Ας δούμε κάποιες πλευρές που ξεχωρίζουν. Καταρχάς, κρίσιμο ζήτημα, πραγματικά ζήτημα ζωής και θανάτου για το λαό της Δυτικής Αττικής, είναι η ανεξέλεγκτη ρήπανση και ο συνεχής κίνδυνος να ξεσπάσει ένα βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης σε μια περιοχή με 23 τουλάχιστον εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας επικινδυνότητας, που βρίσκονται και σε απόσταση αναπνοής μεταξύ τους, μέσα με οικισμούς, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, νηπιαγωγεία και άλλα μέσα στις ζώνες επικινδυνότητας. Εκεί με διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και των περιφερειακών αρχών απουσιάζουν οι συστηματικές μελέτες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία του πληθυσμού και οι έλεγχοι για την τήρηση στοιχειωδών προδιαγραφών, μέτρων πρόληψης και προστασίας. Απουσιάζουν επίσης παντελώς ουσιαστικές διαδικασίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αναγκαίες και ασφαλείς οδοί μαζικής διαφυγής, αλλά και κατάλληλα σημεία συγκέντρωσης. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει και τίποτα δεν προβλέπεται να γίνει. Όσον αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία, όπως αποτυπώνεται και στον αναλυτικό προϋπολογισμό, μια σειρά κρίσιμων αντιπλημμυρικών έργων θα συνεχίσουν να λιμνάζουν. Από τη λίστα των έργων που έχουμε στα χέρια μας, είναι κοντά στα 20 τέτοια έργα στη Δυτική Αττική που παραπέμπονται στο απότερο μέλλον. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι αποχετεύσεις ομβρίων στον Ασπρόπυργο, στη Μαγούλα, στην Ελευσίνα. Επιπρόσθετα, ο κύριος όγκος των έργων είναι αποσπασματικός, όπως στην περίπτωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Ολυμπίας Οδού, τα οποία υλοποιήθηκαν χωρίς να ληφθούν υπόψη ανάγκες των κατοίκων, λείπουν διαβάσεις πεζών, σχάρες φρεατίων, επαρκής φωτισμός, ενώ παράλληλα μετακυλείται ο κίνδυνος πλημμύρας στην περιοχή κάτω από τη Νέα Εθνική Οδό έως τη θάλασσα. Αντίστοιχη περίπτωση είναι και η διευθέτηση του ρέματος στο Αιγιώργη, ενώ ακόμα ψάχνουμε για να βρούμε μια μεγάλη μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας για την Κινέτα. Τρίτον, απόλυτα αναγκαία έργα ίδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν εκτός κάδρου. Για παράδειγμα, παραμένει στα ζήτητα η δημιουργία δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και στη Μάνδρα, όπως και οι εργασίες για την υδροδότηση της Κινέτας, οι οποίες έχουν σταματήσει ενώ η τύχη της μελέτης αγνοείται. Τι να πούμε για την κατάσταση με τον Χιτά. Έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές, αλλά και συσπήρως αναλυτικά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο λαός του Ασπροπύργου και της Δυτικής Αττικής πληρώνει με τη ζωή του τη συνέχιση της λειτουργίας της χωματερής της φυλής, που 60 χρόνια τώρα όλο κλείνει, αλλά όλο συνεχίζει να λειτουργεί και να επεκτείνεται. Μάλιστα, σε μια ιδιότυπη σκυταλοδρομία, η νυν διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας με την προηγούμενη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού προωθούν τον αντιλαϊκό σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αφού μαζί ψήφισαν τη δημιουργία νέου τρίτου Χιτά στη Δυτική Αττική. Μαζί προωθούν την καρκινογόνα καύση των αναπορριμμάτων με τη δημιουργία εργοστασίου καύση, αδιαφορώντας για τους υψηλούς ρυθμούς αύξησης των νεοπλασιών στην περιοχή. Σε τέτοια έργα πνοής συμπορεύονται. Μήπως μπορεί να κρυφτεί η άθλια κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία της περιοχής, στον Ασπρόπυργο που το ένα μοναδικό λύκειο της περιοχής είναι υπεράριθμο, η δημιουργία του δεύτερου λυκείου, ενώ έχει πάρει έγκριση από το 2008, εδώ και 14 χρόνια καρκινοβατεί και φαίνεται ότι θα συνεχίσει να καρκινοβατεί, δεν υπάρχει πρόβλεψη για κατασκευή δημοτικού σχολείου στη Νέα Πέραμο, ενώ τα μαθήματα συνεχίζονται να γίνονται σε κοντέινερ, η κατασκευή δημοτικού σχολείου στα Μέγαρα καθυστερεί, υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε ευρωπονιμπιακού σταθμού σε όλη τη Δυτική Αττική. Παραμένει η απουσία ολοκληρωμένων μέτρων κοινωνικής ένταξης των διαφόρων κοινωνικών ομάδων με αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες, η οποία ξαναήρθε στην επικαιρότητα με βίαιο τρόπο με τη δολοφονία του 16χρονου Ρωμά. Ναι, απορροφούνται χρήματα, αλλά χρήματα για το λαό της Αττικής δεν υπάρχουν. Με εισηγήσεις και αποφάσεις των διοικήσεων της περιφέρειας διαχρονικά, εντός και εκτός αιρετών οργάνων, οι δαπάνες για την προστασία του λαού, για την καλυτέρευση της ζωής του, δεν είναι σκόπιμες ούτε επιλέξιμες. Ο λαός έχει μπόλικη πείρα και πρέπει και μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.